κομμάτων. Και τώρα σε όλο το υπόλοιπο παραμύθι, κύριε. Ο λόγος που αθωώθηκε όλη η Greek Mafia, την οποία είχε μαγνητοφωνήσει η ΕΕΠ το 2015 με 2017, είναι ότι επί ένα ολόκληρο εξάμηνο δεν είχε πάρει άδεια από την αντίστοιχη εισαγγελική αρχή, με αποτέλεσμα το υλικό να είναι παράνομο και να μην μπορεί να αξιολογηθεί από το δικαστήριο. Σας παραπέμπω στην αγόρευση του κυρίου εισαγγελέα. Αυτό το έκανε ο Θεοδωρικάκος και η Νέα Δημοκρατία ή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη επί ΣΥΡΙΖΑ? Ξέρετε να μου απαντήσετε σε αυτήν την ερώτηση? Δεύτερον, κύριε, για τα υπόλοιπα που είπατε, όταν υπήρξαν δημοσιεύματα τα οποία αφορούσαν όλα όσα αναφέρετε, τα έστειλα στη νέα διοίκηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων για έλεγχο και στον εισαγγελέα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη το έκανε αυτό. Ό,τι αναφέρατε ότι έχει σχέση με μυθεύματα, ψέματα και συκοφαντίες που αφορούν δήθεν συνεργάτες ή το γραφείο μου ή οτιδήποτε τέτοιο, πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης. Και κάθε ένας που θα επανέρχεται για αυτό το θέμα θα πηγαίνει στη δικαιοσύνη, κύριε. Γιατί είναι ψέματα και αθλειότητες. Και είναι κρίμα πραγματικά να παρασύρεστε, επειδή με το θέμα της ασφάλειας έχετε πάρει διαζύγιο όταν ήσασταν κυβέρνηση, να λέτε τέτοιες αθλειότητες, γιατί σε 2-3 μήνες έχουμε εκλογές και κάποια αντιπολιτευτική και συκοφαντική σκόνη θέλετε να σηκώσετε. Μήπως πείσετε κανένα σοβαρό άνθρωπο να σας ψηφίσει? Δεν έχετε τύχει. Και ένα τελευταίο. Μιλώ πάντα με στοιχεία.